Εμφανή είναι πλέον τα προβλήματα από τη χαμηλή ροή των εμβολίων. Οι φαρμακοποιοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά, καθώς την προσπάθειά τους να κλείσουν ραντεβού για πελάτες έρχονται αντιμέτωποι με τις ελλείψεις. Με αποτέλεσμα, πολλά ραντεβού που αφορούν σε όσους ανήκουν στο ηλικιακό εύρος εμβολιασμού για αυτή την περίοδο να κλείνονται για 1,5 μήνα αργότερα, στην καλύτερη, γιατί υπάρχει και η περίπτωση η πλατφόρμα να δείχνει ότι δεν λειτουργεί όταν υπάρχει έλλειψη εμβολίων. Τα εμβόλια μπαίνουν στο σύστημα με σχετικά αργό ρυθμό. Σήμερα είδα ότι η πλατφόρμα των εμβολιασμών έχει βγάλει λίγο πιο νωρίς τα ραντεβού. Πρέπει να μπήκαν κάποια εμβόλια τις τελευταίες μέρες. Αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ρυθμό με τον οποίο κινούμαστε. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να πάμε καλύτερα. Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Τέλος απίθυνε έκκληση να σταματήσουν οι πολίτες τις άσκοπες επισκέψεις στα φαρμακεία για χλωροκίνη, καθώς χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Με τίποτα δεν θα πρέπει ο κόσμος να έρχεται να το ζητάει από τα φαρμακεία. Εντάξει, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών νομίζω το καταλαβαίνει αυτό. Είναι ένα φάρμακο με πάρα πολλές αρνητικές ενέργειες, παρενέργειες.